Και τώρα, να καλωσορίσω τη Σοφία την Παπάζογλου με τα πανέμορφα τραγούδια της. Γεια σου, Σοφία μου. Γεια σου, Μπίλιο. Καλώς σε βρίσκω. Καλώς ήρθες, κοριτσάκι μου γλυκό. Όλα καλά? Μια χαρά. Για πες μου τα νέα σου. Δόξα τω Θεώ, πάμε να πούμε πρώτα ένα τραγούδι. Εντάξει. Να ζεσταθούμε, ε. Να ζεσταθούμε. Ωραία, πάμε. Σοφία Παπάζογλου και η ορχήστρα της. Πάμε. Στο δρόμο σαν να ήξερες που πας. Ποτέ δεν σ' είδα πίσω να κοιτάζεις. Απ' τ' ανοιχτό παράθυρο σαν άγαλμα βουβί. Σε βλέπα στον ασφάλτο μακριά μου να βουλιάζεις. Σε θυμάμαι όταν έφευγες να λες πως κάποιον ψάχνεις, κάπου αλλού κάτι ζητούσες. Τον εαυτό σου λέει να βρεις στη μοναξιά. Ποτέ μου δεν κατάλαβα αυτό που εννοούσες. Τώρα τα τρένα δεν σε βγάζουν που σταματάνε, κι όσο περνάει η ώρα δυναμώνει κι η βροχή. Ματέα ψάχνεις, για σένα δεν έχει, δεν έχει τάξη. Στο δρόμο κι όλη νύχτα περπατάς. Αυτό δεν ήθελες να βρεις αλλού λιμάνι. Τώρα τι παίρνεις τέτοια ώρα και ζητάς απ' την καρδιά που πάγωσες αυτή να σε ζεστάνει. Τώρα τα τρένα δεν σε βγάζουν πουθενά. Ταξί. Δεν έχει. Όταν έχει απεργίες, δεν έχει σίγουρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τη Σοφία Παπάζογλου και αυτό το τραγούδι του Παναγιώτου Καλατζόπουλου. Ναι. Και θέλω να σε καλωσορίσω έτσι εδώ, από αυτήν την πιο κοντινή θέση, και να σε ρωτήσω πώς πάνε τα πράγματα, οι συναυλίες πότε ξεκινούν, πού περίπου θα κινηθεί το σχήμα. Από Κύπρο ξεκινάμε. Θα πάμε και Ισραήλ, θα πάμε και Ρόδο και στο Άστρος κάτω στην Τρίπολη. Mm. Έχουμε διάφορα, ναι. Και λοιπόν, να καλωσορίσω τους συνεργάτες σου. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, Ντάσο Κούρτη, ακορντεόν. Γεια σου, Ντάσο. Να καλωσορίσω την κιθάρα, τον Βασίλη τον Κετεντζόγλου. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Βασίλη. Και τον Νίκο τον Τατασόπουλο στο μπουζούκι. Γεια σου. Έτσι θα πάτε.
Έτσι θα πάμε, ναι. Ο Τατασόπουλος είναι το νέο μέλος της παρέας. Ναι, είναι το νέο μέλος, ε. Ναι, ξεκινήσαμε βασικός πυρήνας, είμαστε εγώ με τον Τάσο και τον Βασίλη. Στην πορεία ήρθε ο σύμφωνας που λέγεται Μανώλης Καραντίνης και από φέτος έχουμε την τιμή να μας χαρίζει τις παινιές του ο κύριος Τατασόπουλος. Το καλοκαίρι. Δεν μου λες, υπάρχει το ρεπορτάζ λέει ότι βγαίνει ένας νέος σου δίσκος το Σεπτέμβριο. Ναι. Έτσι. Με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχη Νίκο Αναγνωστάκη. Mm-hmm. Κυκλοφορεί το Σεπτέμβριο με το καλό. Με το καλό, με το καλό. Mm. Και θα έχουμε μεθαύριο, Παρασκευή, που κλείνει έτσι και ο κύκλος, ο φετινός του έχει γούστο. Θα έχουμε τον Νικολόπουλο εδώ, τον Χρήστο. Τον αγαπώ πολύ. Εγώ να δεις. Και προμηνύεται μεγάλο γλέντι εδώ πέρα, προβλέπεται να γίνει. Πολύ ωραία. Αυτός ο δίσκος που έχω στα χέρια μου νομίζω ότι είναι ο τελευταίος σου που τώρα έχει γίνει για 2 χρόνια. Το ένα παράξενο ταξίδι, έτσι ονομάζεται και η παράσταση. Στηρίζεται κυρίως σε αυτό το δίσκο, τα τραγούδια δηλαδή αυτού του δίσκου που είναι επανεκτελέσεις κάποιων τραγουδιών πολύ σπουδαίων και πολύ σπουδαίων δημιουργών. Mm. Από Χατζηδάκη δηλαδή και Θοδωράκη και Μάλαμα και Βιτάλη μέχρι τζαζ κομμάτια. Έχει μεγάλη γκάμα ρεπερτορίου. Μέχρι παλιά λαϊκά τραγούδια, βέβαια, γιατί είναι η ρίζα μας και μην ξεχνιόμαστε. Mm-hmm. Και είναι δύο βασικοί σου συνεργάτες εδώ μέσα στο όχημα το κόκκινο, έτσι. Και η άλλη βασική είναι, αλλά αυτή είναι η αρχική, ας πούμε, ο βασικός πυρήνας. Ναι, ο πυρήνας με τον οποίο τότε συνεργαζόμαστε. Ξεκίνησα, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Σοκράτου Μάλαμα. Ναι, τον κήπο. Τον κήπο. Από τα ωραιότερα Σοφία Παπάζογλου. Και άμα έχετε καμία παραγγελία, ευπρόσδεκτη εδώ. Εδώ είμαι εγώ για σας. Ζωή είναι μια μέρα. Είναι
ένας κήπος με λουλούδια και με φίδια, δυο χελιδόνια που γυρνάν ξανά στα ίδια. Φέρνει η νύχτα το πρωί, Σοφία Παπάζογλου. Θα είχε ενδιαφέρον να πούμε κάτι που όσες φορές σε έχουμε φιλοξενήσει εδώ, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό. Είτε γιατί και ήταν πες. Μεγάλο το σχήμα, ξέρεις, δεν σου έχω κάνει ποτέ προσωπική συνέντευξη, νομίζω. Θα ήθελα να μας πεις την ιστορία της γνωριμίας σου με τον Νίκο τον Μαμαγκάκη. Πώς μεσολάβησε ο Δημήτρης Κοντογιάννης, πώς έγινε, για πες μας. Το 1995 είχα ξεκινήσει να τραγουδάω σε μια μπουάτη στη Θεσσαλονίκη, στο Τίνελα. Και ο μπουζουξής του σχήματος μου είπε ότι ο Μαμαγκάκης ετοιμάζει μια καινούργια δισκογραφική δουλειά και θέλει μια γυναικεία φωνή. Έγραψα λοιπόν εγώ μια κασέτα από κασετοφωνάκι, πολύ κακή ηχογράφηση και το την έστειλα. Και μετά τι είχες τραγουδήσει? Είχα τραγουδήσει τότε μπει μια γυναίκα, το «Μην περιμένεις πια», «Καλεμάνα δεν μπορώ» και το έπεις και το έκανες. Και μετά από ένα μήνα μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι θέλει να έρθω στην Αθήνα, να με δει, να με ακούσει κτλ. Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία. Ναι, ναι. Ήταν ο μέντορά σου, δηλαδή. Ο μέντορά μου, ναι, ναι, ναι. Νίκος Μαμαγκάκης είναι πολύ σπουδαίος. Σε αυτή την κασέτα τι είχες βάλει, έτσι? Είχες βάλει την ψυχή σου, είχες βάλει όλα τα ακούσματα από το σπίτι σου, τα λαϊκά που ακούγες από το ραδιοφωνάκι. Ναι, αυτό που ήξερα, πίστευες αυτό που ήμουνα. Ότι θα γίνει αυτό? Όχι. Δεν το πίστευα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτές και οι μικρές ιστορίες της ζωής που σε προχωράνε, αυτά τα βήματα που κάνει κανείς και που καμία φορά του ανοίγονται δρόμοι εκεί που δεν το περιμένει. Έτσι είναι. Και πρέπει να είναι ανοιχτός και ο ίδιος για να τους για να πατήσει. Δεχτεί, βέβαια. Λοιπόν, Σοφία Παπάζογλου, ξεκινάει οι περιοδίες και τη φιλοξενούμε για αυτό, για να σας δώσει μια γεύση από τα τραγούδια που θα πει εκεί. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το δίσκο αυτό, που ο τίτλος του δίσκου είναι και ο τίτλος της περιοδίας. Το όποιον δρόμο και αν επήρα. Αυτό είναι από την του Στέλιου Χρυσίνη και το έχει πρωτοτραγουδήσει και την Κρέη συγκλονιστικά, την οποία επίσης είναι, τη θεωρώ δασκάλα μου και την αγαπώ πάρα πολύ. Είναι από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες σε Ελληνίδες. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Θα στείλουμε και την αγάπη μας, αν μας βλέπει. Όλη μας την αγάπη, κυρία Κρέη. Όλη την αγάπη μας. Να είστε καλά. Τη σκέψη μου, πήρα τα μάτια μου και την καρδιά μου, κι αλλού επέταξα και σ' άλλους έταξα τον ερωτά μου. Μα όποιο δρόμο κι αν επήρα, μακριά τα περασμένα, πάντα με έφερνε σε σένα. Για να σ' αφήσω, όσο δεν πάλεψα με την καρδιά μου, μα εσύ ταξίδευες μέσα στη σκέψη μου, στα όνειρά μου. Μα όποιο δρόμο και αν επήρα, μακριά τα περασμένα, πάντα με έφερνε σε σένα. Κατηγόρησα, σε στεναχώρησα, μα τι να κάνω, κι ο
Τόσο σε μίσησα, τόσο σε λάτρεψα και παραπάνω. Μα όποιο δρόμο και αν έπειρα μακριά απ' τα περασμένα, πάντα με έφερνε σε σένα. Ξέρεις τώρα, με είχαν συνεπάρει στίχοι. Ναι, ναι. Είναι καταπληκτικό τραγούδι αυτό, από τα πολύ αγαπημένα μου. Μα ο τρόπος που το ερμηνεύεις φαίνεται ότι είναι ένα τραγούδι που αγαπάς πολύ και το λες όπως οι παλιές. Το λες έτσι με αυτή τη χρειά της φωνής. Έλα, έχω μηνύματα, Κατερινάκη μου. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Έχω μηνύματα. Πρέβεζα. Να το πω, ένα λεπτό. Φέβαια. Τα μηνύματα. Φοβερή φωνή Παπάζογλου και πολύ δροσερό κορίτσι. Ευχαριστώ πολύ. Γαλλία, μας συγκινεί η φωνή της Σοφίας Παπάζογλου. Θεσσαλονίκη, πολλά φιλιά στη Σοφία Παπάζογλου. Και από την Πρέβεζα ένα μήνυμα για μένα. Μπίλιο μου, μας στεναχώρησες που είπες ότι η εκπομπή τελειώνει την Παρασκευή. Ένα ολόκληρο χειμώνα περάσαμε, δράμα χωρίς εσένα, γιατί τώρα η εκπομπή ολοκληρώνεται τόσο νωρίς. Κρίμα. Ξέρετε γιατί τελειώνουμε νωρίς? Γιατί εμείς παρακολουθούμε την πολιτιστική επικαιρότητα. Και η πολιτιστική επικαιρότητα αρχίζει και φεύγει εκτός Αθηνών πια. Δηλαδή δεν έχουμε καλεσμένους όταν περνάει ο Ιούνιος. Και με το ζόρι τώρα βρίσκουμε ανθρώπους που διακοπές, δεν έχουν φύγει περιοδία. Πάνε, όχι, πάτε περιοδίες. Περιοδίες. Οι ηθοποιοί φεύγουν, έτσι πάνε εκτός Αθηνών. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή τα πράγματα που γίνονται στην Αθήνα το καλοκαίρι λιγοστεύουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ, όντως έτσι είναι. Σοφία Παπάζογλου, θέλεις να ακούσουμε και το «Δώσ' μου πίσω ένα λουλούδι» του... «Δώσ' μου πίσω το λουλούδι» είναι των αδελφών Κατσιμίχα. Ένα λουλούδι, από τα ρότερα λαϊκά τραγούδια που υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, και το γράψαν οι αδελφοί Κατσιμίχα. Σούπερ wow, οι αδελφοί Κατσιμίχα, οι οποίοι επανενώνονται, ενώ είχαν πει ότι δεν θα ξαναενωθούν. Δεν πειράζει, ευτυχώς, καλά κάνουν. Καλά κάνετε, παιδιά, χάρη και πάνω, σας αγαπάμε. Τους είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη εδώ. Αλλά τώρα δεν προκάμαμε, γιατί ετοιμάστηκαν. Του χρόνου με το καλό. Του χρόνου με το καλό. Σοφία Παπάζογλου, πάμε να ακούσουμε Κατσιμιχαίους. Κοπικά βάθια
κοπικά βάθια. Χιονίζει τώρα μες στο καλοκαίρι κι είναι χαράματα. Δώσ' μου πίσω το λουλούδι απ' του μπουζουκιού τα στήθια, όσα σου είπα ένα βράδυ ήτανε αλήθεια. Δώσ' μου πίσω το λουλούδι απ' του μπουζουκιού τα στήθια, όσα σου είπα ένα βράδυ ήτανε αλήθεια. Ήταν όλα αλήθεια. Ήταν όλα αλήθεια. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Σοφία Παπάζογλου. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Τατασόπουλο που ήταν στο Μπουζούκι. Και καλή συνέχεια στη συνεργασία σας. Τον Τάσο τον Κούρτη, έναν από τους πιο παλιούς συνεργάτες στο ακορντεόν. Και τον Βασίλη τον Κετεντζόγλου στην κιθάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στις συναυλίες. Ξεκινάτε από Κύπρο, Λευκοσία, πάτε μετά Ισραήλ. Ναι, ναι. Και έχω σημειώσει και ένα ωραίο για να το πω. Ιθάκη με ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη, 12 Αυγούστου. Ναι, ναι. Mm. Και 30 Ιουλίου, Εξαμήλια Κορινθίας. Κορινθίας. Καλά, ναι. 30 Ιουλίου, Εξαμήλια Κορινθίας. Λοιπόν, και μετά πάλι Κύπρο, στο αρχές Σεπτέμβρη. Ναι, αρχές Σεπτέμβρη. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή στην περιοδία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Πέμπτη θα είναι κοντά μας η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Θα σας μιλήσουμε όμως και μια. Θα σας μιλήσουμε και για κάτι που συμβαίνει εκτός Αθηνών. Στην Άνδρο γίνεται μια θαυμάσια έκθεση με έργα του Νίκου Χαριτζικυριάκου Γκίκα. Και βεβαίως θα σας πάμε και σε κάτι έτσι πολύ ευχάριστο για τις κυρίες που μαγειρεύουν και που θέλουν να είναι ωραία ντυμένες όταν μαγειρεύουν. Αύριο όλα αυτά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Προσέχετε τον εαυτό σας. Σας παρακαλώ πολύ. Μέχρι αύριο, 4 και κάτι που θα είμαστε πάλι μαζί. Σοφία, ένα τραγούδι. Αυτό του Μάνου του Ελευθερίου. Τα γράμματα στο Πέλαγος. Τα γράμματα στο Πέλαγος. Νικολόπουλου. Και του Χρήστου Νικολόπουλου που θα είναι κοντά μας την Παρασκευή. Φιλάκια πολλά. Τα γράμματα απάντησή δεν έρχεται.